Σήμερα είναι ένα θέμα δύσκολο που σχετίζεται με τα χρηματοοικονομικά, γι' αυτό θα είμαι όσο πιο ταχύς γίνεται. Όπως βλέπετε στο slide το πρώτο, έχουμε αυτή τη στιγμή την έκθεση που δημοσίευσε προχτές το ΔΝΤ των οικονομιών όλου του κόσμου, το οποίο και το παρουσιάζει σε μια επίσημη γιορτή που γίνεται μεταξύ 9 και 12 του μηνός στην Ινδονησία. Μέσα σε αυτήν ήταν βέβαια και η Ελλάδα. Και δείτε ένα απόκομα από τη καθημερινή, ένα τίτλο της 9ης Οκτωβρίου που λέει «Το ΔΝΤ αναθεωρεί την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2019 στο 2014, για το οποίο έχουμε κάνει πολλές εκπομπές και θα κάνουμε και μία ad hoc, ειδικώς επί τούτου». Πια, αν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα κύρια σημεία, στο επόμενο slide θα διαπιστώσετε τα ακόλουθα. Ανεβαίνει το ΑΕΠ, συνεχίζει. Μειώνεται η ανεργία που το κάναμε και εκπομπή. Μειώνεται το δημόσιο χρέος που το κάναμε και εκπομπή. Πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, πολύ καλό. Και πρωτογενές πλεόνασμα που μας νοιάζει, με στις συμβατικές μας υποχρεώσεις, άριστο. Συμπέρασμα. Όλα πάνε καλά όπως τα δείχνει το ΔΝΤ. Βεβαίως τα ακούσα και κάποιες άλλες φωνές και μου θύμισε εκείνο το λαϊκό ρητό που λέει «Κάποιοι του χάριζαν ένα γάιδαρο και το κοίταγε στα δόντια». Λένε «Και τι γίνεται μετά το 23» και οι ταλέποροι και οι αμαθείς δεν ξέρουν ότι το ΔΝΤ βγάζει 4 εκθέσεις το χρόνο. Και βεβαίως και της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όλα τα πράγματα τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση. Για δείτε χοντρικά τι λέει το report αυτό για το ΑΕΠ που μας διάζει τώρα, ότι ανεβαίνει 2%, έχει ανέβει το 17, ανεβαίνει 2% το 18 και 2,4% το 19. Είναι μια ευχάριστη πορεία που ξεκίνησε από το 4ο τρίμηνο του 16 και όλα τα τρίμηνα ανεβαίνει. Το κάναμε και εκπομπή επίσης πριν από μερικές ημέρες. Και επί τούτου θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πρόβλεψη που διαφοροποιούμε σε σχέση με το ΔΝΤ. Μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 18, όπως λέει και η Eurostat, έχουμε πετύχει μια αύξηση του ΑΕΠ των δύο πρώτων τριμήνων. Αν λοιπόν πιάσουμε την ίδια αύξηση, 1,8% στα δύο τρίμηνα, το τρίτο και τέταρτο του 18, τότε το δικό μας ΑΕΠ θα κλείσει με αύξηση συν 2,5% και όχι 2 που λέει το ΔΝΤ, ούτε 1,9 που είχε εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, επίσης ξέρουμε και όπως θα δείτε στο άλλο slide, ότι υπάρχει ένα success story της κυβέρνησης, Τσίπρα, με πρωταγωνιστή στα οικονομικά τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Και μέσα inter alia στα πολλά που πέτυχε, που τα έχουμε πει πολλές φορές, πέτυχε να έχει με την έξοδο από τα μνημόνια, από τη συμφωνία της 20ης Ιουνίου, να έχει ένα buffer 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα απόθεμα, συν 6 που έχει επίσης υπόλοιπο δικό της, 30 δισεκατομμύρια ευρώ για να παίξει μπάλα, που θα έλεγε και η Κερκίδα. Τι να κάνει? Πρώτον, να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή τα ομόλογα των προηγουμένων κυβερνήσεων που οριμάζουν την περίοδο αυτής της κυβέρνησης και είναι εκτός των 108 δισεκατομμύριων της συμφωνίας του ESM του Ιουνίου. Δεύτερον, μπορεί να μέχρι και το έτος 32, όπως ξέρετε είναι ευνοϊκή αυτή η συμφωνία, μπορεί να βγει στις αγορές όταν το timing της επιτρέπει να πετύχει την πιο κατάλληλη απόδοση ομολόγων. Όποτε θέλει. Ο Τσακαλώτος στο Roadshow που έκανε στο Λονδίνο μίλησε για 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, να εξαγοράσει ένα τμήμα του υπολείπου χρέους που έχουμε προς το ΔΝΤ μέχρι το 24, όχι όλο, δεν αφήνουν όλο οι εταίροι για να μην φύγει το ΔΝΤ από την εποπτεία. Και μπορεί να μειώσει την τοκογλυφία των τραπεζών των κρατών, των κεντρικών τραπεζών των κρατών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ξεπερνά το 6% επιτόκιο για ομόλογα του 12, που δεν τα έφταγε, δεν έφταγε ο Τσίπρας, άλλοι τα φέραν αυτά τα ομόλογα που εξαιρέθησαν και από το PSI. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Πάρτε ένα παράδειγμα για να ξέρετε τι σοή επιτόκια πληρώνουμε. Σήμερα, όπως βλέπετε αριστερά, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία φαίνεται, βλέπετε πόσο είναι η απόδοση των ομολόγων, που λόγω της διαταραγμένης πλέον διεθνούς οικονομίας, παγκόσμιος πόλεμος
και παγκόσμιος νομισματικός πόλεμος και παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, αλλά πέραν αυτού το πρόβλημα της Ιταλίας και της Αργεντινής, διαπιστώνεται ότι το 14 που έκανε μια προσπάθεια να βγει ο Σαμαράς βγήκε με 4,95% επιτόκιο, ενώ ο Τσίπρας το 17 με 4,625. Και εδώ μπορεί να πει κάποιος, δοκισίσοφος, ναι, αλλά ποια ήταν η μονάδα βάσης, δηλαδή σε σχέση με τη Γερμανία, και του λέω του δοκισίσοφου ότι εμείς το αποτέλεσμα είναι πόσο τόκο πληρώνουμε. Δεν μας νοιάζει, είμαστε σε σχέση με τη Γερμανία. Ο επενδυτής λοιπόν που αγοράζει ελληνικά ομόλογα και μας χρεώνει και τον πληρώνουμε αυτά τα επιτόκια, αυτό είναι που μας καίει. Δείτε τώρα κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα των Τραπεζών, ως ιονίτοκο γλύφι, ως ήρθιστε σε αυτό το επάγγελμα, 6%. Το ΔΝΤ 4,9% και οι μόνοι που συμπεριφέρθηκαν καλά με 1,7% είναι ο ESM, ο οποίος έχουμε αυτά τα 108 δις αναστολή μέχρι το 2032. Για να δούμε όμως και κάτι άλλο, αν επιχειρούσε να βγει η κυβέρνηση στη διεθνή αγορά ομολόγων. Για δείτε πώς αναβαθμίστηκαν. Έχουμε τις τρεις μεγάλες αδερφές, τη Moody's, την Standard & Poor's και τη Fitch Rating. Δείτε λοιπόν, η Moody's μας έχει ανεβάσει από τη 19 στα 16 τρεις θέσεις, η Standard & Poor's από το Σαμαρά, δηλαδή που ήταν στο 19, μας πήγε στο 14 πέντε θέσεις, και η Fitch από το 19 μας πήγε στο 12, 7 θέσεις πάνω. Άρα τα πράγματα πάνε καλά για τα κρατικά ομόλογα και ας αφήσουν τα παραμύθια της χαλιμάς μερικοί. Δείτε τώρα τι έκανε ο Τσακαλώτος για την εξαγορά του χρέους. Παρακαλώ πολύ, όπως βλέπετε στον πίνακα, βλέπετε τι πρέπει να πληρώνουμε στο ΔΝΤ μέχρι το 24. Όλο δεν μπορούμε να το εξαγοράσουμε. Επίσης είναι η έννοια των ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων. Εμείς συμμετέχουμε με 1,6 δις στο ΔΝΤ. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε δάνεια τρεις φορές απάνω, 4,800 εκατομμύρια, με χαμηλό επιτόκιο, χοντρικά 3,1-3,2. Όσο δάνειο είναι πάνω από το 4,800, το παίρνουμε με 4,9 επιτόκιο. Άρα, βλέπουμε στο αριστερό σκέλος, από τα 10,453 δις που χρωστάμε στο ΔΝΤ, δεν προεξοφλούμε τίποτε. Πληρώνουμε κανονικά κάθε χρόνο. Με 4% επιτόκια, αφού είμαστε πάνω από τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, το έχει 513 εκατομμύρια ευρώ. Τι σκέφτεται ο ευφυής Τσακαλώτος? Να πληρώσω εγώ 5 δις 653 εκατομμύρια στο ΔΝΤ τώρα? Οπότε πλέον το υπόλοιπο χρέος θα είναι 4,800, όσο είναι και το όριο των ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων. Με 3,2 επιτόκιο της 100 θα γλιτώσω 359 εκατομμύρια τόκους. Βέβαια θα του πει ο άλλος, ναι, αλλά πώς τα πληρώνεις, δανείζεσαι από τον ESM? Ναι, αλλά δανείζουμε με 1,7%. Άρα μου περισσεύουν τόκοι 263 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε στο τέλος. Τι έκανε? Είναι τα λεγόμενα SMPs και τα ΑΝΦΑΣ κρατικά ομόλογα, αυτά που αγόρασαν. Του 2012 ομόλογο, όχι του Τσίπρα, που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες των άλλων κρατών μέλων της Ευρωζώνης. Βλέπετε από κάτω τις δόσεις που έχουμε να πληρώσουμε, που είναι συνολικά 11,6 δις. Αυτά λοιπόν δεν εξαιρέθησαν του PSI τα δικά σας ομόλογα που του Κρατικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, δεν εξαιρέθηκαν, τους τα φάγαν τα λεφτά αυτών, τους τα αφήσαν. Πάμε πέρα κάτω. Έγινε αθέμητη κερδοσκοπία. Τα ομόλογα τους φτάνουν περίπου, τι κάναν? Αγοράσαν με 30 έως 40% της ονομαστικής αξίας τα ομόλογα, αλλά μας χρέωσαν 100%. Και τι κάνει ο Τσακαλώτος? Μέσα στη συμφωνία που έκλεισε είναι αναγκασμένοι να γυρίσουν κάποιο τμήμα από τα υπερκέρδη. Και θα γυρίσουν 4 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ. Στην πραγματικότητα δίνουν 600 εκατομμύρια ανά έτος μέχρι το 2024. Συμπέρασμα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Τσακαλώτος ειδικά, γιατί εγώ μιλάω πάντα με επιστημονικούς όρους, πολιτικής οικονομίας που είναι και διεθνής και ευρωπαϊκή και εθνική και περιφερειακή, αν θέλετε, είναι ο πιο πετυχημένος υπουργός οικονομικών που είδα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.